Κύριε Θοχαρή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Δούκα, κύριε Πιέρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Αν και το θέμα είναι λίγο στενάχωρο, βέβαια, δύσκολο. Είναι. Καλό είναι να το βάλουμε σε μία σειρά. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι πολύ στενάχωρο έτσι όπως το ακούω από τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος υποστήριξε πως οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί χρειάζονται και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Καθώς αν οι τράπεζες δεν είναι εύρωστες, δεν θα μπορούν να πάρουν δάνεια μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ζευγάρια. Ο κύριος Τσακαλώτος σε γενικές γραμμές έχει δίκιο. Λίγο όψιμα βέβαια τα θυμήθηκε όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα θυμόταν όταν στήριζε και προωθούσε το κίνημα «Δεν πληρώνω», έτσι, που μας έφερε εδώ πέρα. Δεν είναι τα πράγματα άσπρα ή μαύρα, είναι πάντοτε πολύπλοκα τα ζητήματα και ιδιαίτερα ένα τέτοιο ζήτημα σαν τον πληστηριασμό. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα δημόσιο συμφέρον που πρέπει να υποστηριχθεί και πρέπει να το στηρίξουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά υπάρχει και μια πολύ δύσκολη κοινωνικά και προσωπικά και οικογενειακά κατάσταση για πάρα πολλούς συμπολίτες μας, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να είναι θελημένοι να είναι οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά σε άλλες περιπτώσεις είναι επειδή έχουμε ευνηδιάσει όλους τους Έλληνες πολίτες τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, αλλάζοντας όλο το πλαίσιο των εργασιακών, θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων προς το χειρότερο και δημιουργώντας τους αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Κύριε Θεοχάρη, η κυβέρνηση λέει ότι η λαϊκή κατοικία μπορεί να προστατευτεί με τον νόμο Κατσέλη, Σταθάκη όπως τον λένε πια, Κατσέλη Σταθάκη, αν έχει αντικειμενική από 180.000 έως 280.000 ευρώ, ανάλογα αν είναι άγαμος κάποιος ή παντρεμένος με παιδιά. Ισχύει αυτό από 1η-1η-2018? Από 1η-1η-2018 περιορίζεται πάρα πολύ η προστασία της κατοικίας και στην πραγματικότητα το μόνο που έχει να δείξει η κυβέρνηση είναι η δυνατότητα που έχει να κάνει συμφωνίες κυρίων με τις τράπεζες ώστε να μην ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί αυτοί από την λαϊκή κατοικία. Όμως νομίζω, το είπε και ο κύριος Φίλης, άκουγα σε μια παλιότερη του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, θα έρθει και η στιγμή που η λαϊκή κατοικία δεν θα προστατευτεί. Λαϊκή κατοικία τι εννοούμε ακριβώς? Ποια είναι η τιμή της? Αυτά τα 300.000. Νομίζω ότι δεν είναι, κατά την άποψή μου, δεν είναι και τόσο θέμα τιμής. Είναι περισσότερο θέμα τετραγωνικών, είναι θέμα αναγκών μιας λαϊκής οικογένειας και είναι θέμα περιοχής. Τώρα το να βάλω εγώ μια συγκεκριμένη τιμή, είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα βρεθεί και θα πει «Μπα στην Θεσσαλονίκη, στην τάδε περιοχή ή το Α ή το Β», είναι διαφορετικό. Αυτό που έχει περισσότερο σημασία είναι η κατάσταση της οικογένειας. Και γι' αυτό το λόγο είχε η κυβέρνηση στήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό, τον είχε διαφημίσει και είχε πει ότι αφήνω στην άκρη 100 εκατομμύρια στα οποία θα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε μια αίτηση και να κρίνουμε την οικογενειακή του, την οικονομική του κατάσταση αλλά και τη υπόλοιπη κινητής και ακινητής περιουσίας κατάσταση που έχει, ώστε να το στηρίξουμε πληρώνοντας για τους συμπολίτες μας σε ανέχεια τα δάνειά τους. Η κυβέρνηση όμως για αυτό το συγκεκριμένο κονδύλι των 100 εκατομμυρίων, ξαναλέω, που ψήφισε η ίδια, πολυδιαφήμισε ως πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής και το υλοποίησε σε κάποιο βαθμό, το ξεκίνησε μάλλον, φέτος αυτά τα 100 εκατομμύρια δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ, και τα παίρνει από αυτούς τους ανθρώπους για να δώσει στο μέρισμα και του χρόνου, ακριβώς επειδή δεν έδωσε τίποτα ως τώρα και από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί και να δώσει διότι έχει πάρει τα κονδύλια αυτά, το μειώνει σε 50 εκατομμύρια. Και βέβαια κατά τα άλλα κάνει συσκέψεις στο πολιτικό του συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι θα βρούμε εμείς κονδύλια, θα ψάξουμε. Δεν χρειάζεται να ψάξουν, τα πήραν ήδη τα κονδύλια και τα ψήφισαν στο μέρισμα που δίνουν. Τώρα το θέμα είναι ότι διάβαζα στα ρεπορτάζ ότι η Τρόικα κάλεσε την κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα εφαρμοστούν καθολικά, δηλαδή και για χρέη προς το δημόσιο. Εσείς θεωρείτε πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να χρωστάς την εφορία και να σου παίρνουν και το σπίτι? Δεν θα φέρνει κοινωνική έκρηξη κάτι τέτοιο? Μπορεί να φέρει κοινωνική έκρηξη. Αν γίνει ανεξέλεκτα και αν γίνει με τις διαδικασίες που το δημόσιο κάνει συνήθως, δηλαδή να παίρνει στη σειρά τη μία μετά την άλλη την υπόθεση χωρίς να βάζει κριτήρια και να κάνει κατασχέσεις με μια διαδικασία η οποία είναι αδιανόητη σε μεγάλο βαθμό και
από ό,τι προβλέπεται θα ενταθεί και περισσότερο ακόμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει, δεν έχει ακόμα υλοποιήσει, αλλά έχει ψηφίσει τους μαζικούς, μαζικές κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, δηλαδή από τραπεζικούς λογαριασμούς. Mm-hmm. Θα μπορέσει, υπάρχει μάλλον το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί αυτή η έκρηξη που λέτε. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία και από το δημόσιο. Έχω την αίσθηση ότι οι πληστηριασμοί αυτοί θα πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή είτε του δημοσίου είτε των τραπεζών για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε λύση. Και βέβαια μέσα στα πλαίσια των πληστηριασμών, κατά την άποψή μου είναι καλό να γίνονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πριν την κρίση που υπήρχαν πληστηριασμοί και μάλιστα σε μεγάλο αριθμό, πολύ περισσότεροι από όσοι ήταν μέσα στην κρίση, υπήρχαν κυκλώματα. Κυκλώματα που λιμένονταν, έτσι. Τα κοράκια που λέγαμε τα λεγόμενα. Συγγνώμη. Εμποδίζαν τους πληστηριασμούς, μάλλον εμποδίζανε να υπάρχει ανταγωνισμός από άλλους, κλειδώνανε με φυσικό τρόπο τη δυνατότητά σου να πάρεις ένα σπίτι και το αγοράζανε τα χέρια στα οποία ήταν στημένο. Όλο αυτό σπάει το απόστημα. Από το 2014 δεν γινόταν αυτή η κουβέντα για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ότι πρέπει να εφαρμοστούν, αν δεν απατώμε. Η κουβέντα γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα, θα έπρεπε και για δικούς μας λόγους. Κύριε Θεοχάρη, η κυβέρνηση βγαίνει συνεχώς και μας λέει προστατεύω την πρώτη κατοικία 70%, 90%, 80%. Να το εκλαϊκεύσουμε λίγο για να το κάνει ο κόσμος που τον αφορά άμεσα. Υπάρχει τρόπος να προστατευτεί η πρώτη κατοικία? Παράδειγμα, ένα διαμέρισμα ενός ανθρώπου που είναι η πρώτη κατοικία στο Περιστέρι, ένα τριάρι σπίτι, μπορεί και αυτό να φτάσει κάποια στιγμή να το δούμε στον πληστηριασμό? Κατά την άποψή μου δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Θεωρείτε ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί όμως? Μπορούμε με κάποιο τρόπο να το αποφύγουμε αυτό? Ναι, αυτό εννοώ. Δεν πρέπει να φτάσουμε να το δούμε στον πληστηριασμό. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες. Οι τράπεζες θα πρέπει να ενεργοποιήσουν καταρχήν τις διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών, μείωσης κουρέματος των δανείων. Καταρχήν στο ποσό κατά το οποίο έχει χάσει την αξία του το σπίτι. Ξέρετε ότι κάποιοι πήραν δάνεια για αξίες σπιτιών που δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή πληρώνουν ένα δάνειο και αυτό που θα τους μείνει στα χέρια είναι λιγότερο από το δάνειο το οποίο πληρώνουν. Ακριβώς. Αυτό είναι απόλυτα ρεαλιστικό όπως το λέτε. Ακριβώς. Το πρώτο λοιπόν στάδιο είναι να ενθαρρύνουμε τις τράπεζες και να τις πιέσουμε ώστε να υλοποιήσουν και να γίνουν πιο θετικές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τις λαϊκές κατοικίες, τις συνοικίες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες είναι μικρότερης αξίας στα σπίτια. Κύριε Θεοχάρη, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε ανεξάρτητος βουλευτής και βέβαια έχετε και πολιτικές θέσεις, δεν μιλώ για το ζήτημα μόνο των πληστηριασμών. Φαντάζομαι παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Τις παρακολουθείτε με ενδιαφέρον, θα είσαστε εσείς σε αυτό το νέο φορέα? Σας ενδιαφέρει το εγχείρημα? Το εγχείρημα έχω πει πολλές φορές ότι είναι ένα αναγκαίο εγχείρημα σε ένα χώρο του κέντρου, σε μια τρίτη πρόταση, η οποία θεωρώ ότι θα βοηθήσει το πολιτικό σύστημα. Θα σας δούμε σε αυτό. Γιατί έχω την αίσθηση ότι οδηγούμαστε σε ένα ενδεχομένως πολιτικό αδιέξοδο, σε μια πόλωση η οποία σε κάποιο βαθμό είναι τεχνητή, σε κάποιο άλλο βαθμό είναι υπαρκτή. Και αυτή η πόλωση δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα τώρα που πρέπει να ξεπεράσουμε κάποιους διχασμούς του παρελθόντος και να βρούμε λύσεις που θα μας ανοίξουν τα φτερά στον 21ο αιώνα. Έχω εκφράσει αντιρρήσεις και για τη μεθοδολογία με την οποία έγινε αυτό και ακολουθείται καταλήγοντας το συνέδριο, αλλά και για την πολιτική στόχευση του φορέα. Ακούω πολλά για την κεντροαριστερά και λίγα για το κέντρο. Νομίζω ότι η προσπάθεια που έκανε ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Θοδωράκης ενδεχομένως να δώσουν μια διαφορετική χρειά ουσιαστικά τελείωσε και προφανώς από το γεγονός το ότι πέρασαν στον δεύτερο γύρο οι υποψήφοι που πέρασαν, αλλά και ακόμα και με το όνομα που επέλεξε η κυρία Κινηματά. Σας άρεσε? Και το είπα στους άλλους. Έχω την αίσθηση ότι φέρνει ένα, από τη μία μεριά έτσι ξαναγυρίζει ένα παλιωμοδίτικο, προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την ιστορία του Πασόκ από τη μία μεριά και από την άλλη δεν περιγράφει και τη στόχευση της αλλαγής. Έτσι, αλλαγή
όλοι, αυτό ευαγγελίζονται, από το ΚΚΕ μέχρι τη Χρυσή Αυγή από την άλλη μεριά, είτε είναι δυστοπικές αυτές οι αλλαγές που ευαγγελίζονται, είτε είναι θετικές για κάποιους ψηφοφόρους, όλη την αλλαγή ενδεχομένως ευαγγελίζονται. Οπότε αν δεν δούμε το περιεχόμενο, είναι και αυτό ένα άλλο δείγμα, αν θέλετε, το γεγονότος ότι πρώτα περιγράφουμε τα πράγματα, ωραία, πρώτα βάζουμε τους αρχηγούς και ύστερα προσπαθούμε να δώσουμε περιεχόμενο. Κύριε Θεοχάρη, έχουμε να δούμε μπροστά ακόμα πολλά. Ελπίζω βέβαια να δοθεί αυτό το περιεχόμενο και έτσι να μπορούμε ευκολότερα όλοι μας να πάρουμε θέση. Κύριε Θεοχάρη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα. Γεια σας.